κύριοι της κυβέρνησης, τα στοιχεία ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτων Επικοινωνιών τα έθεσε καλώς ή όχι υπόψη του Προέδρου της Βουλής και των πολιτικών αρχηγών, το ΚΚΕ λέει καλώς. Πρέπει να γίνει έκτακτη σύγκληση Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής για την ακρόαση του Προέδρου της ΕΔΑΕ, κυρίου Ράμου, ναι ή όχι, το ΚΚΕ λέει άμεσα. Μπορεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να κρύβονται με διάφορα τερτύπια. Οφείλετε ή όχι να δώσετε εξηγήσεις και να αναλάβετε τις ούτως ή άλλως δεδομένες ευθύνες σας. Κύριοι, δεν πρόκειται να αποφύγει κανείς την απόδοση ευθυνών, ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που έχουν βάλει την υπογραφή τους σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο του βούρκου, των παρακολουθήσεων, του αυταρχισμού και της συγκάλυψης, όπως και την υπόθεση των παρακολουθήσεων στην έδρα της Σχετικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η μορφή του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη και διαρκής και αφορά και το δυσόδες σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά και το σύνολο των προβλημάτων που συσσωρεύονται στις πλάτες του λαού. Αυτή τη μομφή την εκφράζουμε 4 χρόνια στη Βουλή με την καταψήφιση των τραϊκών νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως τον καθημερινό αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Αυτή η μομφή αφορά και τα άλλα κόμματα που στηρίζουν το σημερινό σάπιο σύστημα και το κράτος τους. Αυτή η μπόχα και η δυσοδεία αναβλύζει και σήμερα από το δικοματικό βούρκο της αντιπαράθεσης. Η πραγματική μομφή του λαού χρειάζεται να είναι βροντερή και σε συμμετοχή στον αγώνα και με την ψήφο του στις επερχόμενες εκλογές. Για να γίνει ο ίδιος ο λαός το αντίπαλο δέος στη σύψη και την αντιλαϊκή πολιτική με ένα ΚΚΕ πιο δυνατό. Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες ζουν τις βαριές συνέπειες της πολιτικής σας. Η θέση τους επιδεινώνεται συνεχώς. Δεν υπάρχει πτυχή της ζωής που να μην έχει δυσκολέψει. Μεγάλη πλειοψηφία στερείται βασικών αγαθών και αναγκών. Το 30% ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Εκεί οδηγεί η στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης που όλοι σας στηρίζετε με τις όποιες παραλλαγές. Είτε εφαρμόζεται από κάθε κόμμα μόνο του, είτε μαζί. Όπως από την κυβέρνηση Πασόκ Νουδού Λάος, μετά Νουδού Πασόκ Δημάρ, μετά ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Όλοι σας στηρίξατε την πλουτοκρατία με θύματα εργαζόμενους, αυταπασχολούμενους, βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφους. Όντως, είναι νοπές οι διακυβερνήσεις σας, κύριε Γεραπετρίτη. Ο λαός δεν ξεχνά τα μνημόνια που ψηφίσατε όλοι μαζί, τα μέτρα και την πολιτική σας που επιδείνωσαν περαιτέρω τους όρους ζωής του λαού. Δεν ξεχνά ότι κανείς σας δεν κατάργησε λαϊκούς νόμους των προηγούμενων. Αντίθετα, συνεχίσατε από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε ότι θα καταργούσε τα μνημόνια, έφερε το τρίτο που το ψηφίσατε μαζί, Νέα Δημοκρατία από Πασόκ Ποτάμι, όταν έχασε τότε την κυβερνητική πλειοψηφία. Διατήρησε τον κατώτερο μισθό που μείωσε η κυβέρνηση Συνοδού Πασόκ σε μια νύχτα σε 22,32% για τους νέους. Έφερε νόμο που τον κατώτερο μισθό θα τον αποφασίζει ο Υπουργός με κριτήριο τις αντοχές των κερδών. Όχι μόνο δεν κατάργησε τους νόμους του Πασόκ που πετσόκουβε τις συντάξεις, αλλά αντίθετα προχώρησαν στον νόμο Κατρούγκαλου, οδηγώντας τη μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων στην απόγνωση. Άφησε τους φόρους και τα χαράτσια στο λαό, απαλλάσσοντας τους επιχειρηματικούς ομίλους. Προσαρμόστηκε πλήρως στις αντιλαϊκές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια, με την εισαγωγή του χρηματιστηρίου ενέργειας, του εμπορίου ρήπων, το κλείσιμο των ελληνικών μονάδων που οδήγησε με τη συνέχεια της πολιτικής του στην ενεργειακή φτώχεια μεγάλο πληθυσμό. Η Νέα Δημοκρατία συνέχισε από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να βελτιώσει ακόμα παραπέρα το φιλικό περιβάλλον των επενδυτών, μειώνοντας παραπέρα την τιμή της εργατικής δύναμης, με νέες εισφοροπαλλαγές, φοροαπαλλαγές, με προνόμια και χρηματοδοτήσεις. Ο κατώτατος μισθός βρίσκεται κάτω από αυτόν πριν 11 χρόνια, το 2012. Ο πληθωρισμός μείωσε παραπέρα την αγοραστική δύναμη πάνω από το 40%. 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι παίρνουν έως 564 ευρώ σύνταξη. Ποιος από εσάς αλήθεια μπορεί να ζήσει με αυτά? Τους δανειολήπτες του ρίξατε στο λάκκο των κορακιών, τύπου Πάτσιδων. Τους αρπάζουν το βιός τους και απ' την άλλη τους δίνεται ψίχουλα με τα διάφορα πας και καλάθια της κοροϊδίας, όπως και τα 250 ευρώ εφάπαξ. Οι δυνάμεις καταστολής διατίθενται στην υπηρεσία των εργοδοτών, ενάντια στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους και στην υπηρεσία των κορακιών για να ξεσπιτώνουν τη φτωχολογιά. Η προσωρινότητα στη δουλειά χιλιάδων εργαζομένων που επιδεινώνει την κατάσταση έχει πάρει ασύλληπτη διάσταση. Το 2022 οι απολύσεις έφτασαν
τα 2.693.224 εργαζόμενους, ξεπερνά ακόμα και τον συνολικό αριθμό των μισθωτών. Οι φόροι αβάσταχτοι, 3,2 ευρώ επιπλέον φόρους γράψατε στον προϋπολογισμό το 2023. Συνεχίζονται όμως οι φοροαπαλλαγές στους επιχειρηματικούς ομίλους. Τους μειώσατε τους φόρους από το 15% ο ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και η Νέα Δημοκρατία στο 5%, ενώ οι εργαζόμενοι πληρώνουν φόρο 22%. Το 95% των φορολογικών εσόδων τα βουτάτε από τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Αρνείστε να κάνετε αντιπυρηνικά και αντιπυρικά έργα με τραγικές συνέπειες για τη ζωή και το βιώς του λαού. Είστε όλοι συνένοχοι για αυτή την κατάσταση. Καμιά δουλειά δεν έχουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα με τα κόμματα του κεφαλαίου. Για το ΚΚΕ, το πολιτικό πρόβλημα του λαού και της χώρας είναι ακριβώς αυτός ο δρόμος που ακολούθησαν και ακολουθούν οι κυβερνήσεις, που η μια παραδίδει τη σιτάλη στην άλλη και ο λαός βυθίζεται ακόμα περισσότερο στο βούρκο των προβλημάτων. Το πραγματικό δίλημα μπροστά στις εκλογές είναι αν η επόμενη κυβέρνηση που θα είναι αντιλαϊκή, ό,τι χρώμα κι αν έχει, θα είναι δυνατή και ο λαός αδύναμος και ανασφαλής, ή αν θα είναι δυνατός ο λαός και το κίνημά του με ισχυρό ΚΚΕ και αδύναμη όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Η σταθερότητα αυτού του συστήματος σημαίνει μεγάλη αστάθεια για τη ζωή του λαού και ο λαός έχει πείρα. Όλα τα μετεκλογικά κυβερνητικά σενάρια είναι αντιλαϊκά, γι' αυτό και πρέπει ο λαός να τα κάψει στις εκλογές. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει καμιά δέσμευση απέναντι στο κεφάλαιο, τους επιχειρηματικούς ομίλους, τις εμπειριαλιστικές ενώσεις και συμμαχίες τους. Υπερασπίζεται σταθερά τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και δικαιώματα σε όλες τις συνθήκες. Στηρίζει τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες και διεκδικήσεις. Οι δυνάμεις του πρωτοστατούν στην οργάνωσή τους, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση. Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να πρωτοστατήσει σε μια μεγάλη, εργατική, λαϊκή αντεπίθεση που αφορά το σήμερα, τα άμεσα και επίγοντα προβλήματα του λαού και κυρίως την προοπτική, με στόχο μια πραγματική λαϊκή νίκη, με το λαό πρωταγωνιστή και το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ γίνεται στήριγμα των ίδιων των εργαζομένων και του λαού. Αυτό καλούμε να κάνουν εργατικές λαϊκές δυνάμεις και να ρίξουν μομφή σε όλους σας.